Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι συνδρομητές, Κύπρος-Τουρκία, πέμπτο παιχνίδι, ένα παιχνίδι, ενώ ένα πολύ όμορφο πλάνο εδώ, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει σημασία σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα, να πούμε ότι ο Σέλικ Μπιλεκ αγωνίστηκε και χθες, μένει εκτός χωρίς να αγωνιστεί ο Ανίλ. Να παίξει το παιχνίδι τόσο πιο ελεύθερα γίνεται για να το ευχαριστηθεί και ο ίδιος. Σίγουρα δεν υπάρχει άγχος. Έχει μείνει αρκετός κόσμος για να δει την αναμέτρηση. Εξαιρετικές αμυνές από τον Χάμπελ. Έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Επίσης κάτι καλή σε αυτή σίγουρα την προσπάθεια η Μεγάλη Βρετανία. Η επιστροφή του Τζόκοβιτς σημαδεύτηκε με πρόκριση απέναντι στην Ρωσία. Μεγάλη Βρετανία Καναδάς στο 2-1 η Βρετανή και Κροατία Ισπανία στο 2-1 οι Κροάτες, η περσινή φιναλίστ του Ντέβις Καλ. Πολύ όμορφο φορχάντε. Νομίζω ότι έχει και λίγο άνεμο. Κάτι που σίγουρα δυσκολεύει τις προσπάθειες. Σέλικ Πιλέ, είπαμε και νωρίτερα με την ομάδα του απέναντι στους Κροάτες του πολύ καλού Μάριν Τσίλιτς στο φινάλε της χρονιάς. Πέρσι έκλεισε πολύ καλά την χρονιά του Τσίλιτς. Εξαιρετικός πόντος από τον Νικόλα. Του πρώτου σετ με τον Κάμπελ. Ξεκινάει πολύ καλά. Καλό. Σαν Davis Cup και τα μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν οι επόπτες των γραμμών, οπότε είναι πιο προσεκτικοί για τα Food Force. Είναι δύσκολα για ένα διαιτητή από την καρέκλα να ανοιχνεύσει το Food Force. Γενικότερα, εντάξει, υπήρχαν πολλά διάφορα εδώ σε αυτό τον Davis. Μην ξαναπέσουμε στην τρίτη κατηγορία. Το ζευγάρι μας φαντάζομαι θα βγει από τους χαμένους των... Ακριβώς. Την Ισία, Σουηδία. Αναμετρήσεις. Όμως, λόγω του ότι αναμετρηθήκαμε νομίζω στην τρίτη κατηγορία μαζί με την Ισία, δεν υπήρχε τελευταία φορά που την παίξαμε, ήταν στην τρίτη κατηγορία, η οποία ήταν στην Ιρλανδία που διεξάχθηκαν οι αγώνες. Ήταν εκεί που προκριθήκαμε για πρώτη φορά στη δεύτερη κατηγορία εμείς. Να αναλογιστούμε ποιος είχε παίξει σε εκείνη την πορεία. Δεν είναι. Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι. Για να πας τελικό Grand Slam δεν γίνεται κατά λάθος. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Ούτε για να πας τελικό σε οποιοδήποτε ATP πρωτάθλημα δεν γίνεται κατά λάθος. Και εγώ νομίζω ότι αυτός αγώνας με τον Αλμπαντιάν. Ο Αλμπαντιάν ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Εξαιρετικός παίκτης και αυτός. Είναι. Εντάξει, ο Μάρκος έφερε το τένις στην Κύπρο. Αυτό ακριβώς όπως έγινε με τον μπάσκετ στην Ελλάδα το 87, έτσι έγινε και με το τένις στην Κύπρο το 2006. Στους 200-100, όταν φτάσεις σε εκείνο το σημείο, 200-100, τότε πολλά μπορεί να δούμε μέσα σε μια καριέρα. Μπορεί να φτάσω στους 50, τώρα να αρχίσω να λέω, επόμενος Μάρκος κτλ.
ούτε ο Ρότζερ Φέντερερ να έρθει να ξεκινήσει για παράδειγμα στην Ακαδημία μου, δεν θα μπορούσα να πω. Ακόμα κάτι που έπαιξε ρόλο στην ανέλυξη του Μάρκου ήταν όλοι εκείνοι οι καλοί αθλητές που βγήκαν κοντά στην ηλικία του Μάρκου. Γκάιλ Μονφίλς, Ραφαέλ Ναδάλ. Αυτό το... πιστεύω ότι εντάξει, είχε χάσει λίγο τον δρόμο του, ίσως να μην συγκεντρώθηκε τόσο πολύ στην καριέρα του, τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Όταν ήμουν και εγώ σε ένα... δυναμώσει τη βασική του γραμμή. Και ιτήθηκε δύο φορές από τον Μαρέι στο Queens και στο Wimbledon. Στο Queens Mar- έξω εμπτύσσει εδώ το σερβίς του, να στείλει το παιχνίδι σε τρίτο σετ, δεν υπάρχει εδώ. Μεγαλύτερη διάρκεια, είναι best of 3, πρώτο στα 2 σετ παίρνει για την νίκη, πολύ καλή μπάρα. Το forehand. Πάρα πολύ καλό backhand. One two punch, ανοίγει το γήπεδο. Πολύ καλός ο Νίκολας Κάμπελ. Πολύ καλό. Έχει πολύ ωραία εδώ. Και κακά τα ψέματα είναι και ένας καλός... είναι και ένα καλό γεγονός για το γεωγραφικό σημείο του Κάμπελ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μου έλεγε και χθες ο Κρίστοφερ για τα πανεπιστήμια, ότι τα Ντέβις Καμπ μπορεί να ανοίξει. Φεύγει για να βρίσκει υψηλότερο ανταγωνισμό. Σίγουρα είναι εντάξει. Είναι, βασικά είναι η καλύτερη Κύπρια παίχτρια. Υπάρχει δυνατότητα όπως υπάρχει στο μπάσκετ, στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο κτλ. Ένας καλός αθλητής να φύγει πιο νωρίς από το. Υπάρχει καλό και λιγότερο καλό γιατί και τα δύο πολύ καλά είναι. Εγώ, εντάξει, εγώ βρέθηκα σε αυτό το σταυροδρόμι όταν ήμουν. Εντάξει, έφυγα από την Κύπρο όταν ήμουν 15 χρονών και ακολούθησα.